Με θέμα να δούμε τι γίνεται με τους post-COVID ασθενείς, κυρίες και κύριοι, καθώς καταγράφονται περιστατικά και είναι και αρκετά από ό,τι φαίνεται. Βρίσκεται και σε εξέλιξη μια έρευνα. Θα δούμε την πτυχή αυτή που έχει να κάνει με τις παρενέργειες, τις μακροχρόνιες παρενέργειες για ασθενείς με COVID. Και έχουν να κάνουν είτε με καρδιακά, είτε με διαταραχές στον ύπνο, απώλειες μνήμης και πολλά άλλα που τους ταλαιπωρούν εδώ και αρκετό καιρό. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων, είναι μαζί μας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, Ονούφριε. Εσείς συλλέγετε τα δεδομένα για συλλέγετε τα δεδομένα, κύριε Παπαδόπουλε, οι οργανωμένοι ασθενείς. Ναι, ψάχνετε να δείτε ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και τι συμπτώματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν μέχρι σήμερα. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, αγαπητέ Ονούφριε, από πλευράς της ΟΣΑΚ και, προσπαθούμε να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, ώστε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τα COVID εποχής. Και σίγουρα το πρώτο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει και θα πρέπει να βγει προς τα έξω είναι εκείνο που ακούγεται, ξέρετε, να νοσήσουμε και εμείς να τελειώνουμε, να πηγαίνουμε παρακάτω. Ναι. Φαίνεται ότι ακριβώς αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Φαίνεται να υπάρχουν αρκετές παρενέργειες και παρές παρενέργειες από κάποιους που έχουν νοσήσει και ειδικά από άτομα τα οποία είχαν και οποιαδήποτε άλλα παρεμφερή νοσήματα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν αυτά τα άτομα, να γίνει επικοινωνία μαζί τους και η ΟΣΑΚ να προωθήσει σαν κομμάτι πλέον της διαδικασίας τα δικαιώματα και τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων για να δούμε στο τέλος της ημέρας πώς μπορούν να... Από πού αντλείτε αυτά τα στοιχεία, κύριε Παπαδόπουλε? Δηλαδή προσπαθείτε να καταστήσετε μια επικοινωνία, να εντοπίσετε αυτούς τους ασθενείς για να καταγράψετε τα ζητήματα και τις παρενέργειες που προέκυψαν, τις μακροχρόνιες, όταν νόσησαν με COVID. Από πού τους εντοπίζετε? Έχει γίνει από πλευράς της ΟΣΑΚ, γίνεται μάλλον αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια η οποία είναι ένα καινούριο δίκτυο, το Long COVID Cyprus, ναι, μέσω του οποίου προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα αυτά και τα άτομα αυτά να επικοινωνούν μαζί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής η προσπάθεια αυτή μας έχει δώσει 180-190 περίπου μέλη. Γύρω στα 140-145 από τα μέλη αυτά είναι ήδη ασθενείς. Καταγράφονται οι διάφορες παρενέργειες οι οποίες έχουν. Είναι κάποιες από αυτές που έχετε αναφέρει και εσείς προηγουμένως. Έχετε και άλλες να μας πείτε? Συγγνώμη. Έχετε και άλλες να μας πείτε? Εγώ είπα ότι κάποιοι έχουν αριθμίες, καρδιακές αριθμίες, ότι αντιμετωπίζουν συχνά συμπτώματα κόπωσης, αϊπνίας, τριχόπτωση μαθαίνουμε. Ναι. Άλλο. Στην ουσία πλέον είναι μια λογική που δεν αναγνωρίζουν το ίδιο το σώμα τους όπως ήταν προηγουμένως και να προσθέσουμε σε αυτόν ότι είναι πόνος στα κόκκαλα, αναγούλες, μυϊκούς πόνους, θέματα με καρδία. Αρκετοί από αυτά τα άτομα έχουν καλεστεί από τους γιατρούς τους για να γίνουν κάποιοι ελέγχοι και από πλευράς καρδίας. Συνεχίζει να υπάρχει όσφρηση, να υπάρχει σύγχυση, δεν θυμούνται, δεν μπορούν να απομνημονεύσουν τόσο εύκολα όσο ήταν προηγουμένως. Άρα είναι ένα μείγμα παρενέργειων που φαίνεται ότι έχουν μείνει και έχουμε και περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Παραδείγματος χάρη έχουμε άτομα τα οποία έχει επανέλθει το άσθμα τους μετά που έχουν περάσει τη διαδικασία COVID. Ναι. Άρα είναι ένα μίξ διαφόρων καταστάσεων και προσπαθούμε να τα καταγράψουμε και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε τις όποιες πληροφορίες και να προωθήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Έχετε άτομα όλων των ηλικιών στον κατάλογο αυτό που αναφέρονται σε μακροχρόνιες παρενέργειες και συνέπειες? Ναι, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας, φαίνεται να είναι από διάφορες πράγματι ηλικίες, δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη, είναι διάφορες ηλικίες και μικρές και μεγάλες ηλικίες και φαίνεται να είναι και πανομοιότυπα τα συμπτώματα, δηλαδή δεν είναι εξαιρέσεις, ο πόνος στα κόκκαλα παραδείγματος χάρη, δεν το βρίσκεις σε έναν άτομο, φαίνεται να είναι σε αρκετά άτομα που συμβαίνουν αυτές οι παρενέργειες σήμερα. Άντρες περισσότεροι, γυναίκες, έχετε αυτό το στατιστικό από τα αποτελέσματα που είναι μέχρι στιγμής ενώπιον σας? Ναι, δεν έχω ακριβώς αυτόν τον αριθμό. Εάν μπορούμε να έχουμε περισσότερες γυναίκες ή άντρες, πιθανόν να το έχουμε και αυτόν τον στατιστικό μέχρι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι το απόγευμα. Μάλιστα.
Λοιπόν, θα συνεχίσετε μέχρι πότε αυτή την προσπάθεια καταγραφής, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια η οποία τώρα έχει ξεκινήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στην αρχή. Ήδη η ΟΣΑΚ έχει προχωρήσει και στη σύνδεση του δικτύου μας με το αντίστοιχο μόνο από ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο υπάρχει και έχει δημιουργηθεί, το Long COVID Europe. Και ο σκοπός και ο στόχος είναι ακριβώς να κάνουμε τις όποιες συγκρίσεις μπορεί να έχουμε και να έχουμε και από το δίκτυο το συγκεκριμένο μία έξτρα πληροφόρηση σε σχέση με το τι συμβαίνει, διότι δεν είναι κάτι που αρέσει στην Κύπρο, έτσι, είναι ναι, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Άρα είμαστε στην αρχή, σίγουρα θα το προχωρήσουμε και σίγουρα δεν θα μείνουμε. Είναι χρήσιμα δεδομένα που αντλείτε, ναι, από τις υποθέσεις. Αν υπολογίσετε ότι μέχρι στιγμής υπολογίζουμε στην Κύπρο να έχουμε περίπου ή τουλάχιστον αν θέλετε κοντά στις 30.000 άτομα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζουν τα συμπτώματα ή τα με τα COVID συμπτώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Πάμε τώρα στο...